Όφη, Ξάνθη και Λάρισα. Τρεις ομάδες που είναι στην πρώτη εξάδα. Και το λέω αυτό γιατί οι ομάδες παραδοσιακές όπως είναι ο Άρης, ο Παναθηναϊκός που τους βλέπουμε εκεί είναι χαμηλά. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σενάριο να δούμε αυτές τις ομάδες στην εξάδα στο τέλος? Αν συνεχίσουν τα αποτελέσματα έτσι όπως πάει τώρα, είναι φυσιολογικό να βρεθούν εκεί ψηλά. Θεωρώ ότι έχουν αποδείξει και οι τρεις ομάδες ότι δικαιωματικά βρίσκονται εκεί. Αρκεί να το πιστέψουμε. Εγώ αυτό λέω. Αν το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι ότι μπορούμε να κάνει την υπέρβαση, καλώ. Ξεκινά από τη δική σου ομάδα τώρα, λες για τη δική σου. Και γιατί θεωρώ ότι και για τους άλλους το ίδιο ισχύει. Γιατί μιλάμε για ρόστερ τα οποία δεν έχουν επενδυθεί τα εκατομμύρια για να μπορέσει να διεκδικήσει Ευρώπη με πρωταρχικό στόχο. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία πρέπει να πάμε καλύτερα από πέρυσι. Αυτό είναι. Το καλύτερο από πέρυσι σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια σωτηρία πολύ πιο άνετα από ό,τι πέρυσι. Ο αντίπαλός σας στην Κυριακή, Όφη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν υπάρχει, αν θεωρώ ότι θα έχουμε θα είναι το δυσκολότερο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι και το ξέρουμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο, όπως Όφη έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει μια ομάδα που στην έδρα της δεν χάνει, και εμείς το ίδιο κάνουμε. Θέλουμε η δικιά μας έδρα να είναι έδρα η οποία θα κερδίζεις βαθμούς για να μπορέσει αυτό που είπα, να πετύξει το στόχο ο οποίος είναι ο πρωταρχικός της σωτηρίας όσο πιο άνετα γίνεται. Προχωράμε.